Ω, επιτέλους ήρθες, Οδυσσέα. Όλοι έχουν έρθει ήδη. Νομίζω είμαι ωραία. Κορίτσια, σε εσάς ποια αγόρια σας αρέσουν? Εμένα, για παράδειγμα. Καλά, πολλά έμαθα. Ας αλλάξουμε κι άλλο ένα σώμα. Παιδιά, ακόμα πόση ώρα θα σας περιμένω εδώ? Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε? Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι. Και... Ναι, παιδιά! Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει για το διαγωνισμό μου που διαρκεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε φτάσει 100.000 subscribers, τότε θα δώσω σε κάποιον από εσάς το κινητό μου. Και ναι, ελάτε να μαζέψουμε σε αυτό το βίντεο 5.000 likes για να κάνουμε part 2 με ανταλλαγή σωμάτων. Και εμείς πάμε στο βίντεο. Γεια σας, κυρία. Ω, επιτέλους ήρθες, Οδυσσέα. Όλοι έχουν έρθει ήδη. Και εσύ άργησες σήμερα. Εντάξει. Τουλάχιστον έχεις καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, τέλειο. Πήγαινε μέσα. Πάλι καλά που πήρα μαζί μου το μαγικό τηλεκοντρόλ. Δεν θα είναι πολύ βαρετή η μέρα. Αφού αυτό το τηλεκοντρόλ είναι μαγικό, θα αλλάξω τα σώματα των παιδιών μεταξύ τους. Άραγε ποιον να αλλάξω πρώτα? Άραγε μήπως την Κωνσταντίνα με τη Βικτόρια? Μπα, είναι λίγο βαρετό να αλλάξουν δύο σώματα τα κορίτσια. Δεν θα έχει πλάκα. Μήπως να ανταλλάξουν σώματα ο Στάθης με τον Παναγιώτη? Μου φαίνεται και αυτό λίγο βαρετό, επειδή είναι αγόρια. Το βρήκα, θα ανταλλάξω σώματα με ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Θα έχει πλάκα. Τι έγινε? Για να μην με καταλάβουν, θα πάω στα αγόρια. Όχι, μη μου πεις έγινε αυτό που σκέφτομαι. Από ό,τι φαίνεται αυτό έγινε. Αλλάξαμε σώματα! Πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω, αλλά αυτό πρέπει να μείνει μόνο μεταξύ μας. Δεν πρέπει να το μάθει κανείς. Ναι, έχεις δίκιο. Θα κάνουμε και καλά ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εγώ πάω λίγο στο μπάνιο. Εντάξει, κι εγώ πάω λίγο στα αγόρια να παίξω κάτι εκεί πέρα. Όχι, Στάθη! Πού πας? Στάσου! Γιατί, τι έγινε? Όχι, τώρα επειδή είσαι και εκεί δεν μπορείς να πας στα αγόρια. Εντάξει, πάω στα κορίτσια. Κι εγώ πάω στο μπάνιο. Όχι, δεν μ' άρεσε. Μετά αυτό. Δεν πάει. Αυτό ωραίο είναι. Βάλε και αυτό. Και αυτό το καζολάκι. Ωραίο. Έτσι είμαι πολύ καλύτερη. Γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε? Γεια, καλά. Κίκη, ρώτησες τον Οδυσσέα για μένα? Τι? Τι, αφού μου το έχεις υποσχεθεί. Α, ναι, το ξέχασα. Αύριο μην αρχίσεις, θα τον ρωτήσω οπωσδήποτε. Κανόνισε να το ξαναξεχάσεις.
Όχι, όχι, δεν θα το ξεχάσω. Μην ανησυχείς. Ξέρετε τι, θα πάω λίγο στην κουζίνα επειδή πείνασα. Εντάξει. Τι άλλο σήμερα θα ακούσουν τα αυτιά μου? Τι είναι αυτός? Πασκαλά, γιατί με κάνεις ρε ζήλη? Βγάλ τα όλα αυτά τώρα από πάνω σου, μέχρι δεν σε έχει δει κανείς. Πω καλά. Έτσι μπράβο, τώρα καλύτερα. Ωραία, τώρα πάω στα αγόρια. Και εγώ πάω στην κουζίνα. Γεια σας αγόρια. Δεν έχει τίποτα στο ψυγείο. Καλά, πάω στα κορίτσια. Το βρήκα, θα πάω στα κορίτσια και θα τους ρωτήσω όλα τα μυστικά τους. Στάθη, έλα μαζί μας να παίξουμε ξύλο. Τέλεια. Τι να πω, αυτό μου έλειπε. Να γίνω μαύρη στο ξύλο. Αγόρια, μήπως καλύτερα να μιλήσουμε? Τι λες? Πας καλά, αγόρι μου. Τι κοριτσάκι είσαι? Μήπως καλύτερα να ψάξουμε διάφορα ρούχα στο ίντερνετ. Χαχα, κοριτσάκι. Οδυσσέα, δεν είναι αστείο. Μπορεί ο φίλος μας να θέλει βοήθεια. Οδυσσέα, δεν είναι αστείο. Εσύ Στάθη, είσαι καλά. Έχεις πυρετό. Καλύτερα δεν ήμουν ποτέ, αγόρια. Μήπως, άμα δεν θέλετε να ψάξουμε ρούχα, να κάνουμε TikTok. Οι followers μου περιμένουν ένα καλό, crazy, good, super βίντεο. Ωραία, σύμφωνοι. Και εγώ θα κάνω βίντεο μαζί σου. Ναι, και εγώ θέλω να κάνω βίντεο μαζί σου. Α, εγώ στην θέση σας δεν θα έκανα. Σταμάτα, Οδυσσέα! Το πρέπει να κάνουμε καλύτερα Fortnite, όπως πάντα. Εγώ δεν νόμιζα έτσι. Α, παιδιά, ας μην δίνουμε σημασία στον Οδυσσέα που προσποιείται μια ζωή ότι είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, παιδιά, ποιο χορό θα κάνουμε? Το Nacy Nacy ή το I'm a Savage? Τι λες, αφού είπαμε να κάνουμε κάτι σε σχέση του Fortnite. Τι, πας καλά? Αυτό είναι μόνο για αγόρια. Α, καλά, εγώ τότε δεν κάνω TikTok μαζί σου. Ούτε εγώ. Και τι εννοείς εσύ, αγόρια? Εμείς τι είμαστε? Παιδιά, ας συνεχίσουμε το ξύλο και ας κάνει το κοριτσάκι εκεί τους χορούς τους. Εμείς πάμε ξύλο, παιδιά. Ό,τι να είναι. Ωχ, αγόρια, θέλω να πάω τουαλέτα. Απλά να ξέρετε θα κάνω πολλή ώρα, γι' αυτό μη με ψάχνετε. Okay. Ήρθε η ώρα να παρακολουθήσω τα κορίτσια. Κορίτσια, σε εσάς ποια αγόρια σας αρέσουνε? Εμένα για παράδειγμα... Ο Παναγιώτης. Ναι, και γιατί μας το λες αφού το ξέρουμε? Αλήθεια? Ναι, αφού μόνοι σου μας το έχεις πει. 100 φορές μάλιστα. Ναι, τέλος πάντων, εσάς ποιοι σας αρέσουνε? Αφού ξέρεις, εμένα ο Οδυσσέας. Ωραία, ευχαριστώ. Εσένα, Βικτώρια, ποιος σας αρέσει? Εμένα δεν μ' αρέσει κανείς. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εγώ ασχολούμαι με τα μαθήματα και εσάς θα πρότεινα το ίδιο. Ναι, ναι. Για πες μας, ποιος σας αρέσει? Μα αφού σας είπα, δεν μ' αρέσει κανείς. Ναι, καλά. Όλο και κάποιος θα σου αρέσει. Για πες, τουλάχιστον ποιο θεωρείς όμορφο. Καλά, εντάξει, με πρίξατε. Θεωρώ όμορφο τον Οδυσσέα. Τι είπες για τον Οδυσσέα? Ο Οδυσσέας είναι δικός μου και κανόνισα να τον πειράξεις. Καλά, καλά, ηρέμησε. Είπα απλά ότι είναι όμορφος. Δεν είπα ότι τον αγαπώ όπως εσύ. Καλά, πολλά έμαθα. Ας αλλάξουμε κι άλλο ένα σώμα. Θα αλλάξω την Κωνσταντίνα με την... Βασικά με τον... Παναγιώτη! Τέλεια! Αλλά για να τους αλλάξω σώματα, πρέπει κάπου να κάθονται μαζί.
Κωνσταντίνα, Παναγιώτη, ελάτε λίγο εδώ. Τελικά δεν έπρεπε κάτι να σκεφτώ. Όλα έγιναν από μόνα τους. Απλά πρέπει γρήγορα κάπου να κρυφτώ. Ωραία! Βρήκα τέλεια κρυψώνα! Τι έγινε! Δεν ξέρω! Μη μου πεις πως αλλάξαμε! Σώματα! Δεν πρέπει να το μάθει κανείς! Πρωτού μάθουμε εμείς πως έγινε! Ναι! Και να μην γίνει ο ρεζίλε με το σώμα κοριτσιού! Παιδιά, ακόμα πόση ώρα θα σας περιμένω εδώ! Ερχόμαστε! Καλά, τώρα πάμε να δούμε τι θέλει η κυρία Αναστασία και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, πάμε. Ωραία, τα κατάφερα. Ας πάμε στα αγόρια και μετά θα σκεφτώ ποιον άλλο να αλλάξω. Τώρα τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να μάθουμε πώς έγινε ή να το πούμε στην κυρία Αναστασία. Όχι, σιγά μην μας πιστεύσει. Θα νομίζει ότι τη δουλεύουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Θα πρέπει να το βρούμε μόνοι μας. Σε λίγο ξεκινάει το μάθημα, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε. Ναι, πάμε να ετοιμαστούμε και μετά θα μάθουμε πώς έγινε.